Άρωνα αποσύρει η κυβέρνηση τη διάταξη που έδινε το δικαίωμα σε υπουργούς και βουλευτές να έχουν offshore εταιρείες μετά τη γενική κατακραυγή από σύσσωμη την αντιπολίτευση αλλά και την κοινωνία. Η επίθεση που εξαπέλυσε κατά της αντιπολίτευσης και οι αντιδράσεις των κομμάτων στην απόσυρση της διάταξης. Πονοκέφαλος για το Μέγαρο Μαξίμου, οι διαφορές με τους δανειστές για ΕΚΑΣ, κόκκινα δάνεια και ΑΔΜΙΕ. Όλα τα προαπαιτούμενα πρέπει να υλοποιηθούν για να εκταμιευθεί η υποδόση των 7,3 δισεκατομμυρίων ευρώ διαμηνύουν οι Ευρωπαίοι. Αισιοδοξία στην κυβέρνηση για συμφωνία έως την Πέμπτη. Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για να εισπράξει μέρος των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας. Η αύξηση στην τιμή της βενζίνης για να βάλει στα ταμεία του κράτους τα εκατομμύρια που λείπουν από τη μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Μετά τη θύελλα αντιδράσεων εντός και εκτός κυβέρνησης, το Μέγαρο Μαξίμου αποσύρει άρον-άρον τη διάταξη που επιτρέπει σε υπουργούς και βουλευτές να διατηρούν offshore. Μετά και από το καυστικό σημερινό πρώτο σέλιδο της Αυγής και τις αντιδράσεις σύσσωμης της αντιπολίτευσης, η κυβερνητική εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι η μετροπολογία που κατατίθεται αύριο θα απαγορεύεται καθολικά η εμπλοκή πολιτικών σε εταιρείες με έδρα το εξωτερικό. Μετά τη γενική καταγραφή αλλά και τις βολές εκ των έσω, η κυβέρνηση αναδιπλώνεται και παίρνει πίσω τη διάταξη για τη συμμετοχή πολιτικών σε offshore εταιρείες. Όπως εξήγηλε η κυβερνητική εκπρόσωπος, η κυβέρνηση θα καταθέσει αύριο τροπολογία για επαναφορά του ασυμβίβαστου για συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε offshore στη διοίκηση και το μετοχικό κεφάλαιο εταιριών με έδρα στο εξωτερικό και θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο καταθέτουμε στη Βουλή τροπολογία η οποία θα απαγορεύει και θα θεωρεί ασυμβίβαστη τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων, δηλαδή μελών της κυβέρνησης, βουλευτών, αρχηγών πολιτικών κομμάτων, ευρωβουλευτών, γενικών γραμματέων, περιφερειαρχών και δημάρχων, στη διοίκηση ή στο μετοχικό κεφάλαιο εταιριών με έδρα εκτός της χώρας. Η απαγόρευση δηλαδή δεν θα αφορά γενικώς και αορίστως τη συμμετοχή σε εξωχώριες εταιρείες, οι οποίες ήταν και εξακολουθεί να είναι αδύνατο να οριστούν νομικά. Η απαγόρευση πλέον θα είναι γενική και καθολική. Η κυβέρνηση θα επιδιώξει την ονομαστική ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη διάταξη αύριο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Προκαλούμε τώρα τους τιμητές της ηθικής και της διαφάνειας να υπερψηφίσουν τη διάταξη και να μην κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Για σκανδαλώδη ρύθμιση της κυβέρνησης, η οποία και αποσύρεται ύστερα από την κατακραυγή της κοινωνίας, κάνει λόγο η Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ύστερα από την κατακραυγή του συνόλου της κοινωνίας και του πολιτικού κόσμου, η κυβέρνηση αναγκάζεται σειρώμενη να υποχωρήσει στη διάταξη για τις offshore. Παραμένει το ερώτημα: ποιος υπουργός εμπνεύστηκε αυτή τη σκανδαλώδη ρύθμιση και ποιους υπουργούς και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξαρτήτων Ελλήνων πήγαν να καλύψουν, είναι υποχρεωμένοι να πάρουν πίσω την άθλια μεθόδευσή τους. Έντρομη η κυβέρνηση από την καθολική αντίδραση και αποδοκιμασία αποσύρει άρων-άρων τη σκανδαλώδη και ύποπτη διάταξη για τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε offshore εταιρείες. Τα υπόλοιπα στη Βουλή. Αφού έκανε την ανάγκη φιλοτιμία, η κυβέρνηση προχωράει στην αλλαγή τη διάταξη για τις offshore. Είναι ένα βήμα. Εμείς θα επιμείνουμε και για το επόμενο. Δεν μπορούν οι υπουργοί να έχουν τις καταθέσεις τους στο εξωτερικό και τις ιδέες τους στην Ελλάδα. Πηγές του Μεγάρου Μαξίμου έσπευσαν μάλιστα να διευκρινίσουν. Επειδή η υποκρισία γύρω από το θέμα αυτό περίσσεψε, η κυβέρνηση προχωρά σε νέα διάταξη που απαγορεύει καθολικώς, γενικώς και ανεξαιρέτως τη συμμετοχή πολιτικών προσώπων και των συγγενικών τους προσώπων σε μετοχικό κεφάλαιο ή διοίκηση οποιασδήποτε εταιρείας, ανεξαρτήτως χαρακτήρα και φύσης, με έδρα στο εξωτερικό. Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε πόσοι, ποιοι και από ποιες παρατάξεις θα σπεύσουν να αποσύρουν τις μετοχές τους από εταιρείες του εξωτερικού ή να αποσύρουν συγγενικά τους πρόσωπα από offshore επιχειρήσεις. Θα γελάσει και ο κάθε πικραμένος. Πρόκληση για τον πολιτικό κόσμο χαρακτήριζε σήμερα η Αυγή την νομοθετική ρύθμιση σε πρωτοσέλιδό της με τίτλο Offside με τις offshore, ζητώντας την άμεση άρση της και προαναγγέλλοντας ουσιαστικά αυτό που ακολούθησε. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα θύμιζε καζάνι που βράζει, καθώς βουλευτές διαμαρτύρονταν, τονίζοντας ότι δεν είχαν ενημερωθεί για την ουσία της ρύθμισης. Μπορεί, κατά την άποψή μου, πολιτικό πρόσωπο που έχει διατελέσει βουλευτής, γενικός γραμματέας, διοικητής νοσοκομείου, υπουργός, εννοείται, ένας άνθρωπος, τοπική αυτοδιοίκηση, δεν μπορεί να έχει τέτοια εταιρεία. Σύσσωμη αντιπολίτευση καταδίκαζε τη ρύθμιση, ενώ η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε και επίκαιρη επερώτηση στη Βουλή για το θέμα και ζητούσε την άμεση κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης. Το θέμα είναι μείζον. Και δεν τελειώνει, δεν ξεπλένεται με ένα πρωτοσέλιδο.
Εάν στο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν ότι κακώς νομοθέτησαν, πρέπει να τα αποδείξουν και να τα αποδείξουν άμεσα. Αφού ο νόμος δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, υπάρχει και τρόπος και χρόνος αντίδρασης. Εάν βέβαια το θέλει η κυβέρνηση. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Άμεση σύγκληση ολομέλειας της Βουλής για να νομοθετήσει την κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης πριν από τη δημοσίευσή της. Στην κυβέρνηση υπήρχε προβληματισμός για το ενδεχόμενο ο θόρυβος που δημιουργήθηκε και η αίσθηση στην κοινωνία να είναι τέτοια που ενδεχομένως να θάμπωνε η εικόνα του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς που χρησιμοποιούν συνεχώς τα στελέχη της κυβέρνησης ως επιχείρημα στο πεδίο της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο διαδοχικών κυβερνητικών συσκέψεων. Καλώς ορίζω στο κεντρικό δελτίο του Blue Sky τους καλούς συναδέλφους, την κύρα Αδάμ και τον Αλφόνσο Βιτάλη. Καλώς ήρθατε. Και κύρα, η κυβέρνηση έδειξε τέτοια αποφασιστικότητα με βάση τις ακολουθίες αυτής της θλιβερής υπόθεσης των offshore. Και αποσύρει την τροπολογία, αφού πρώτα όμως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Ειρήνα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ απέδειξε περιτράνως ότι πρόκειται για μια μνημονιακή κυβέρνηση. Αυτό το ξέρουμε. Από αύριο θα υποστούμε για μια ακόμα φορά το αποτέλεσμα της μνημονιακής πολιτικής της. Δυστυχώς όμως, με όλο αυτό το πράγμα γύρω από τα offshore, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανοίγει ένα κύκλο για να πείσει όσους δεν έχουν πιστεί ότι η κυβέρνηση αυτή δεν έχει τίποτα το διαφορετικό από το παλαιό καθεστώς το οποίο πολέμησε τόσο βαριά τα προηγούμενα χρόνια. Διότι δεν υπάρχει κανενός είδους πιστική εξήγηση τι ανάγκασε την κυβέρνηση μέσα σε αυτή τη λέλαπα των προαπαιτουμένων των 7.500 σελίδων να χώσει εκεί μέσα μία διάταξη η οποία ευνοεί πολιτικούς, υπουργούς και υπόλοιπους να συμμετέχουν σε offshore εταιρείες την ίδια στιγμή με τον ίδιο νόμο που τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας, για να μην πω το σύνολο, από αύριο αρχίζονται να υφίσταται δυσβάστακτες, μένει να αποδειχτεί, επιβαρύνσεις στο εισόδημά τους. Αυτό είναι ένα σχέδιο του παραλόγου και παραπέμπει μόνο στο παλιό καθεστώς, το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να πλησιάσει. Το παράξενο της ιστορίας όλης αυτής είναι ότι τη στιγμή σήμερα που η κυρία Γεροβασίλη ανακοίνωνε τέλος πάντων ότι έρχεται αυτή η τροπολογία για να φέρει τα πράγματα στα ίσα τους, την ίδια ώρα, ίσως κάποια λεπτά διαφορά, ο νόμος, ο αρχικός, που επιτρέπει στους βουλευτές και στους υπουργούς να έχουν offshore, δημοσιευόταν στο ΦΕΚ. Επομένως τώρα έρχεται μία τροπολογία ενός νόμου. Δηλαδή, επί της ουσίας, εάν οι νομικοί αυτά τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμέ, αν κάποιος κάνει χρήση του πρωτογενούς νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, μπορεί να επικαλεστεί τον ευνοϊκότερο νόμο για αυτόν. Δηλαδή, ότι ένας βουλευτής, ένας υπουργός, ένας δημόσιος άρχον, τοπικής αυτοδιοίκησης, νομίμως μπορεί να κατέχει και τα λοιπά, έκανε χρήση του νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που του το επέτρεπε. Μία άλλη παράμετρος, η οποία είναι πάρα πολύ θλιβερή, είναι ότι αυτοί μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που νομοθέτησαν αυτό το κατάπτυστο και ας πούμε προσωποπαγή νόμο, γιατί περί αυτού πρόκειται, φέρνουν σε τεράστια δυσκολία, και το βλέπουμε αυτό σήμερα σε όλα στις τηλεοράσεις και σε όλες τα πάνελ και τα συζητήσεις, τους απλούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι πέφτουν από τα σύννεφα οι άνθρωποι και οι οποίοι εξαναγκάζονται να εξαντλήσουν ό,τι φαντασία και λογική τους έχει μείνει, μπας και δικαιολογήσουν, για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, τα οποία στη μεγάλη πλειοψηφία δεν τους αφορούν, αλλά θα τα υποστούν συνολικά. Και αυτό το βλέπουμε αυτή τη στιγμή που αρχίζει και φουντώνει ένα κύμα αντιδράσεων πολιτών. Άστο να το δούμε στη συνέχεια αυτό, γιατί έχουμε υπουργούς και εκπρόσωπους κυβέρνησης. Τώρα, Αλφόνσο, εγώ για να αποκαταστήσουμε την τάξη του ρεπορτάζ, έχω μία διαφωνία στο
πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Έχουν δοθεί απαντήσεις από την κυβέρνηση ότι ήταν απέτηση, ότι υπάρχει ένα έγγραφο της ομάδας Γκρέκο, η οποία ζήτησε την άμεση και χωρίς καθυστερήσεις αλλαγή του νομοθετικού καθεστώτος. Αλλά θεωρώ ότι εφόσον το πολιτικό σύστημα συνομολογεί ότι αυτό είναι μια διάταξη σε λάθος κατεύθυνση, γιατί η σπουδή και γιατί η πονηρία πρώτα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ώστε κατά την άποψη πολλών να αμνηστεύσει πρόσωπα και καταστάσεις και στη συνέχεια να βγει η κυβέρνηση και άρων των άρων να μας πει ότι τραβούμε πίσω την τροπολογία και πάμε σε ένα νέο καθεστώς το οποίο αυστηροποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις. Για να μην σου πω ότι απαγορεύει την όποια εμπλοκή βουλευτή, υπουργού ή κάποιου που έχει κρατικό αξίωμα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Γιατί να δίδονται τέτοιες λαβές? Διότι από ένα σημείο και μετά ούτε αφέλεια είναι, ούτε διαχειριστική ανικανότητα, δεδομένου ότι έχει ξεσπάσει από το πρωί, από χθες μάλλον, ένας τεράστιος άλλος για αυτό το θέμα. Αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένας άλλος γύρω από αυτό το ζήτημα. Η δεύτερη μεγάλη αλήθεια είναι ότι είναι μια μέρα πολύ κακή για την κοινοβουλευτική δημοκρατία, την οποία κατακτήσαμε από το 1974 και με τα προβλήματα που μπορεί να υπήρχαν, εξακολουθούμε να έχουμε, παρόλα τις στρεβλώσεις που επιφέρουν οι διαδικασίες των μνημονίων, και για την κυβέρνηση είναι κακή στιγμή. Να σου πω γιατί. Διότι είναι ένα θέμα περισσότερο ηθικής και ουσίας ταυτόχρονα, και θα έπρεπε να υπάρξει ένας άλλου τύπου χειρισμός. Εγώ έχω ακούσει τις εξηγήσεις που δόθηκαν από την κυβέρνηση. Έχουν κάποια βάση αυτά που λένε. Η πρώτη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι το απέτησαν, από τον ΟΑΣΑ έχουν έρθει υποδείξεις ότι πρέπει να μεταβληθεί. Όχι ότι δεν ήταν σωστή του ΠΑΣΟΚ η νομοθεσία του 10, αλλά έπρεπε να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη. Είχαμε βεβαίως, και παρέμβαση του κ. Καστανίδη σήμερα, ο οποίος το διαχειρίστηκε το θέμα και ο Υπουργός. Ακριβώς αυτό είναι σημαντική ερωτήματα. Παρέμβαση. Με εκείνη την νομοθεσία όμως, με εκείνη την νομοθεσία, έτσι, άνθρωπος με τεκμήριο σοβαρότητος όπως ο Βερνίκος, όταν πήγε στην κυβέρνηση, έφυγε. Μετά από και η υπόθεση Χαϊκάλη. Είναι ταυτόχρονα αυτέ τι δύο. Επίσης. Λοιπόν, πάει. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι. Και ξαφνικά ότι πέφτουν όλοι, ναι, από τα σύννεφα. Ακριβώς. Λες και ανακάλυψαν την Πυρίτιδα τώρα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το εξής. Ότι προφανώς έχει ευθύνες η κυβέρνηση έτσι όπως χειρίστηκε αυτό το θέμα. Εγώ δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει αθωότητα από την άλλη πλευρά. Διότι εδώ φαίνεται ότι συζητήθηκε, φαίνεται ότι κάποιοι ψήφισαν, μην ξεχνάμε αυτά τα αποσπάσματα που έχουν βγει από διάφορους βουλευτές. Συν το γεγονός ότι κάποιος πρέπει να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει τον κύριο Νίκο Βούτσι, τον πρόεδρο της Βουλής. Όταν λέει ότι ήταν στις υποχρεώσεις που ψηφίσαμε αυτό το πράγμα το καλοκαίρι του 2015 και είχε ήδη ξεκινήσει μια ζήτηση σε κάποιες επιτροπές. Αυτό για να αποκαθιστούμε την τάξη. Ότι είναι γκάφα και πολύ κακός χειρισμός, γιατί είναι μείζον θέμα είναι. Δεύτερο θέμα το οποίο πρέπει να απαντηθεί είναι η δήλωση του κυρίου Καστανίδη. Κύριος Καστανίδης. Ένα λεπτό. Αν ήταν προαπαιτούμενο, πώς αποσύρεται χωρίς συμφωνία και αυτό δεν θεωρείται μονομερής ενέργεια, διότι θα χάσουμε και τη λογική μας. Ετοιμάζομαι να το πω αυτό. Λέω το δεύτερο όμως που πρέπει να απαντηθεί επίσης είναι η παρατήρηση του κυρίου Καστανίδη. Συμφωνεί ή διαφωνεί κανένας με τον κύριο Καστανίδη, είναι ένας πολύ καλός δομικός και χειρίστηκε το θέμα. Ακριβώς. Άρα, ή υπάρχει αμνίστευση και την έχει πληρώσει ο Βερνίκος και ο Χαϊκάλης, ή κάτι πρέπει να γίνει. Τρίτον, είναι η απόλυτη αυτομαστίγωση του πολιτικού συστήματος από όλες τις πλευρές να νομοθετεί τη μία μέρα και την άλλη μέρα να ακυρώνει αυτό που νομοθέτησε. Να πούμε τι είπε ο κύριος Καστανίδης στην ουσία του. Ο κύριος Καστανίδης επικαλέστηκε ότι, το εξής γεγονός, ότι υπάρχει νόμος του ΠΑΣΟΚ ο οποίος κάλυπτε αυτές τις προϋποθέσεις, ψηφισμένος από το σύνολο της Βουλής. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, είναι 38, ο 38-49, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι είναι αυτός. Εν πάση περιπτώσει, και ότι αυτή τη στιγμή ισχύει το εξής δεδομένο, ότι άπαξ και δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, έστω και για 24 ώρες, η συγκεκριμένη τροπολογία που γίνεται νόμος του κράτους, αμνηστεύει από εδώ και πίσω όλους τους συμμετέχοντες σε εξωχώριες εταιρείες. Κοιτάξτε, για να διευκρινίσω κάτι, μου επιτρέπετε. Ακούστε, δεν είναι έγκλημα καθοσιώσεως όταν κάποιος έχει κάποιες επιχειρήσεις
να θέλει να βγάλει κατά τρόπο τιμά κάποια κεφάλαια έξω, αν ακολουθήσει τις νόμιμες διαδικασίες. Αυτές που υπάρχουν και προβλέπονται από τους νόμους μιας χώρας, εντάξει, κακώς τα βγάζει, αλλά δεν μπορεί να τους στέλνεις κανένα στο δικαίωμα. Το θέμα είναι από τη στιγμή όμως που υπάρχει ένας νόμος και υπάρχουν και προβλέψεις, δεν μπορούν να υπάρξουν εξαιρέσεις από αυτήν την κατάσταση. Να διαφωνήσω στο εξής σημείο. Αυτή τη στιγμή δεν συζητούμε τις επιχειρηματικές τακτικές. Ακριβώς. Εστιάζομαι στο τι κάνει το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Το και πώς χειρίζεται αυτού του είδους τις υποθέσεις, στερώντας το ηθικό πλεονέκτημα ή την όποιαν θες ηθική βάση, νομιμοποιητική βάση, από αυτά που κάνει, τα οποία είναι αντίστοιχα με αυτά που λέει και ευαγγελίζεται. Διότι να σου θυμίσω ότι δικός ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια ακραία ρητορική, μια ρητορική μάλλον για την ακρίβεια ακραίας κατάκρισης, και την έχει και ακόμα, διότι αν ακούσεις τις ανακοινώσεις της κυβερνητικής εκπροσώπου της κυρίας Γεροβασίλη, προαναγγέλει κατ' ουσίαν αποκαθυλώσεις και αποκαλύψεις προς τις άλλες πλευράς. Το κακό θα μετατραπεί σε μια μονομαχία πάλι μέσα στη Βουλή, ανάμεσα σε πρόσωπα, ο ξάδελφός σου που είχε αυτό και ο ανιψιός σου που είχε εκείνο. Ναι, το οποίο κουράζει γιατί φεύγει εσύ, από την ουσία. Που οφείλει για το άλλο. Δεν γίνεται έτσι. Γι' αυτό μιλάω ότι πλέον έχει την ευθύνη η κυβέρνηση, έχει ευθύνη η κυβέρνηση, όμως εδώ είναι μια συνολική γκάφα και ένας λάθος χειρισμός του συνόλου πια του πολιτικού συστήματος, το οποίο δεν μπήκε, ενώ ήξερε ότι υπάρχει μες στο μνημόνιο, δεν μπήκε στον κόπο και στη διαδικασία να βρει μια... Πώς θα το πούμε, πάντως, μια διαδικασία ευπρεπή, ένα τέτοιο θέμα ηθικής βαρύτητας να το συζητήσει. Το τελευταίο διάστημα. Και... Όλοι ψηφίζουν και νομοθετούν, ναι, χωρίς να ξέρουν τι ψηφίζουν και τι αποφασίζουν. Ο κύριος Χρυσοχοίδης έκανε νομολογία. Ναι, αλλά ναι, όντως. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ήταν ένας που είπε τότε. Δεν ήταν ένας τελικά. Ήταν εδώ πολύ απλό. Ήταν ο πρώτος ειλικρινής ο κύριος. Δεν κατάλαβα. Αλφόνσε, συγγνώμη, όταν δίνεις 7.500 σελίδες με περίπλοκο κείμενο σε ανθρώπους μέσα σε τρεις μέρες, είναι σαφές ότι όλοι έχουν τσαλαβουτήσει στο κείμενο. Σωστό είναι, όπως εγώ. Το θέμα, κατά την άποψή μου, είναι πολύ ωραία τα κουβεντιάζουμε όλα αυτά εδώ. Όμως, για τον απλό κόσμο, αυτός ο οποίος αποτελεί αυτή τη χώρα και αυτό το κράτος, όλα αυτά που εμείς κουβεντιάζουμε, τα έχει διαγράψει μόνο Κονδυλιά. Γιατί τα προβλήματα του είναι τεράστια. Άλλα. Και αυτή τη στιγμή... Δεν έχει αύριο να πάρει φαΐ στο σπίτι. Λοιπόν, ακριβώς. Και κάνατε την εισαγωγή για το επόμενο θέμα μας. Οφσό, πάμε να προχωρήσουμε. Και το έχει βάλει χ. Αυτό είναι πάμε τεράστιο να προχωρήσουμε θέμα. Λοιπόν, γιατί να δούμε τι ξεκινά από αύριο, πρωτομηνιά. Πονοκέφαλο λοιπόν προκαλούν και στο Μέγαρο Μαξίμου οι διαφορές με τους δανειστές που αφορούν στα προαπαιτούμενα και την εκταμείευση της πολυπόθητης υποδόσης των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κυβερνητικά στελέχη εκφράζουν αισιοδοξία ότι όποιες διαφορές θα γεφυρωθούν μέχρι την Πέμπτη. Ωστόσο, μετά την επιστολή Τσακαλώτου που διαμήνυσε ότι δεν μπορούν να προχωρήσουν 8 προαπαιτούμενα, Κομισιόν και Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ξεκαθάρισαν ότι η εκταμείευση θα γίνει όταν όλα τα προαπαιτούμενα θα υλοποιηθούν. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται η κυβέρνηση προκειμένου να κλείσουν τα ανοιχτά μέτωπα με τους δανειστές και να υπάρξει συμφωνία εντός των δύο επόμενων 24 ώρων με ορόσημο τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέμπτη, ώστε να εκταμιευθεί η δόση. Στο Μαξίμου επικρατεί αισιοδοξία ότι το ζήτημα του ΕΚΑΣ βαίνει προς λύση και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι υπάρχει συμφωνία με τους θεσμούς, ώστε να μην ζητηθεί η αναδρομική επιστροφή τους. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο με ποιο μέτρο θα καλυφθεί το κενό των 84 εκατομμυρίων ευρώ που δημιουργείται στον προϋπολογισμό. Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι φαίνεται να υπάρχει συμφωνία με τους δανειστές και στο ζήτημα της πώλησης των κόκκινων δανείων με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου σε funds. Στη διαβεβαίωση πως για το ζήτημα του ΕΚΑΣ θα ισχύσει ότι δεσμεύθηκε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, δηλαδή δεν θα ζητηθεί η αναδρομική επιστροφή του, προχώρησε ο Υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στον Αντένα. Υπάρχει μια σταδιακή απομείωση του ΕΚΑΣ. Ναι. Και αντικατάστασή του από την Εθνική Σύνταξη που βγάζει άθροισμα, δηλαδή, άθροισμα μεγαλύτερο. Τα 500 θα ξαναγίνουν 720 με την Εθνική Σύνταξη. Θα πάρει τα 385 σύν όποια είναι η σύνταξή του. Συν τα 500. Και αν πέφτει κάτω το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που είναι το τρίτο εργαλείο που εισάγουμε από 1η-1η. Θα υποκαταστήσει χρόνο. Δηλαδή το ΕΚΑΣ το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ακριβώς. Θα υπάρχει, ένα ελάχιστο εισόδημα που κάτω από το οποίο δεν θα επιτρέπεται θα να υπάρχει νοικοκυριό. Θα υποκατασταθεί λοιπόν το ΕΚΑΣ από αυτούς που κόβεται από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Άρα έχουμε και δεύτερο μηχανισμό. Και ο παλιός συνταξιούχος, το ξαναλέω.
Όλα τα νοικοκυριά, ανεξαρτήτως αν παλιά ή νέα, θα έχουν ένα ελάχιστο εισόδημα. Αγκάθια στη διαπραγμάτευση παραμένουν το θέμα του ΑΔΜΙΕ και η απέτηση των δανειστών για δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα πωληθεί αν δεν πετύχει το εναλλακτικό της σχέδιο, όπως και εκείνο των ειδικών μισθολογίων, για το οποίο οι δανειστές εξακολουθούν να αρνούνται να ξεπαγώσουν εφόσον βρεθούν τα ισοδύναμα. Τα μηνύματα πάντως στην Αθήνα είναι ξεκάθαρα από την Κομισιόν και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Μετά και τη νέα εμπλοκή, η Κομισιόν ξεκαθάρισε μέσω του εκπροσώπου της ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί το σύνολο των προαπαιτούμενων για την εκταμείευση της δόσης. Ο ΔΕΗΕΣΕΜ τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι η εκταμείευση της δόσης των 10,3 δις ευρώ θα γίνει σε αρκετές εκταμείευσεις, η πρώτη από τις οποίες, τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ, μπορεί να γίνει στο δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου, εφόσον όμως η Ελλάδα ικανοποιήσει όλα τα προαπαιτούμενα. Οι επόμενες εκταμείευσεις θα γίνουν μετά το καλοκαίρι, σημειώνει ο ΙΕΣΕΜ, αφού προηγηθεί η έγκριση από ορισμένα εθνικά κοινοβούλια. Συνάντηση διάρκειας περίπου μισής ώρας με τη Γερμανίδα καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ είχε στο Λουξεμβούργο ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πηγές του κόμματος, η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον εορτασμό των 40 ετών από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα και συζητήθηκαν το προσφυγικό και τα θέματα της οικονομίας. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε στην καγκελάριο την ανάγκη να υπάρξει ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και αναφέρθηκε στην ανάγκη μείωσης δαπανών. Και φόρων. Η Ευρώπη σήμερα αντιμετωπίζει μια σειρά από μεγάλες προκλήσεις. Πιο σημαντική από αυτές είναι η άνοδος του ακραίου λαϊκισμού, ο οποίος κινδυνεύει να υπονομεύσει τα θεμέλια των αξιών που κρατούν την Ευρώπη ενωμένη. Απέναντι στο λαϊκισμό, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά και όλα τα κόμματα τα οποία το συγκροτούν, θα πρέπει να προτάξουν τον ορθό λόγο του πολιτικού ρεαλισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, για να μπορέσουμε ακριβώς να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα τα οποία κυριαρχούν σήμερα στην Ευρώπη. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα στην Ελλάδα το οποίο δεν διαπραγματεύτηκε ποτέ τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό. Αταλάντευτη θα παραμείνει προσιλωμένη στην ιδέα μιας ισχυρής Ευρώπης και μιας ισχυρής Ελλάδος στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Τώρα, κύρα, από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια εμπλοκή στο παραπέντε και το ερώτημα που τίθεται αυτή τη στιγμή είναι αν η εμπλοκή προκύπτει από αυτά που η κυβέρνηση κεφαλαιοποιεί, δηλαδή τα αναδρομικά του ΕΚΑΣ και τα κόκκινα δάνεια, ή αν η πραγματική εμπλοκή οφείλεται στο ζήτημα του ΑΔΜΙΕ. Εγώ έχω να πω ότι αυτά που ζούμε τώρα τα έχουμε ξαναζήσει, δεν νομίζω ότι μας προκαλεί κατάπληξη. Κάθε φορά που υπήρχε μνημόνιο, κάθε φορά που συμφωνούσαν στα προαπαιτούμενα... Στο παραπέντε όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις από το 10 και μετά τα υπέγραφαν όλα, άλλη με δυσφορία, άλλη με ανακούφιση, οτιδήποτε, και στη συνέχεια ανακάλυπταν ότι αυτά που έχουν υπογράψει με τους δανειστές δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν στη χώρα και ψάχνουμε ξαφνικά ισοδύναμα μπρος-πίσω, μην το κάνουμε κτλ. Είναι επανάληψη παλαιάς τακτικής, η οποία δεν έχει ευοδοθεί μέχρι τώρα, και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί οι Ευρωπαίοι εταίροι αυτή τη στιγμή δεν θα στυλώσουν τα πόδια όπως τα έχουν στυλώσει, πιέζοντας ακόμα περισσότερο τη χώρα, η οποία ασφικτιά για ρευστό. Κάποια μικρή διευκόλυνση, αλλά όχι σπουδαία πράγματα, ενδεχομένως θα γίνει, διότι οι Ευρωπαίοι ανοίγουν το μεγάλο κεφάλαιο του Brexit και δεν θα ασχολούνται με την Ελλάδα. Όμως, και πολύ καλά το ανέφερες, Ελίνα, θεωρώ ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για τη χώρα, γιατί είναι εθνικό, είναι και το θέμα του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή η συμφωνία να απολυθεί μέρος της ΔΕΗ. Εδώ όμως δεν μιλάμε για την παραγωγή της ενέργειας, που μπορεί κάποιος ιδιώτης παραγωγός ενέργειας να συμβάλλει και να μπει. Βεβαίως και έχει ανοίξει. Μιλάμε για τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας στη χώρα. Αυτό σε όλο τον κόσμο το δίκτυο παραμένει 100% στα χέρια της κυβέρνησης και του κράτους. Είναι αδιανόητο το δίκτυο να είναι έστω και κατά 10, 20, 30, δεν ξέρω εγώ ακόμα, δεν έχουν ανοίξει όλοι τα χαρτιά, να εναπόκειται σε κάποιο ιδιώτη.
Αυτό δεν εμπίπτει, συγγνώμη τώρα. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Μου έρχονται ερωτήσεις, καθώς σε ακούω να αναλύσεις το ζήτημα. Αυτό δεν εμπίπτει στη διάταξη εκείνη που ψηφίστηκε, ότι εκχωρείται το σύνολο της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια. Εκεί δεν εμπίπτει και βεβαίως, το θέμα. Αλλά υπάρχουν... Κατά συνέπεια έχει ήδη ψηφιστεί και αποφασιστεί. Συγγνώμη, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πολύ απλά δεν γίνονται. Και ένα από αυτά είναι τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας στη χώρα. Ναι. Εντάξει, καλά, από ό,τι φαίνεται... Δεν μπορεί να περάσει στα χέρια ιδιώτη ο οποίος θα στρέφει το δίκτυο σε αυτή την πηγή ενέργειας ή στην άλλη πηγή ενέργειας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θεωρώ ότι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το θέμα της ενέργειας της χώρας και έχουν εκφραστεί πολλές φορές στο παρελθόν, ανεξαρτήτως πολιτικής και κομματικής τοποθέτησης, θα πρέπει να πληροφορήσουν τον κόσμο ποιος είναι αυτός ο πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η παραγωγή μπορεί να είναι περισσότερη του ενός και δύο και τρεις και τέσσερις. Αυτό είναι ελεύθερη αγορά, παράγω ενέργεια. Το δίκτυο όμως της χώρας, κατανοητό, το εθνικό δίκτυο, είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο και πάρα πολύ σοβαρό θέμα για να το αφήνουμε σε κάποια υποπαράγραφο και αφού τα ψηφίσουμε όλα, μετά να θυμηθούμε ότι ρε παιδί μου, να του κάνουμε και αυτού μια τροπολογία. Τώρα, δεν γίνονται αυτά. Αλφόνσε, από το πρωί παρακολουθώντας το ρεπορτάζ, βλέπω τα κυβερνητικά στελέχη να δηλώνουν αισιόδοξα για ολοκλήρωση αυτού του τελευταίου σκέλους της διαπραγμάτευσης μέχρι την Πέμπτη. Πού εδράζεται αυτή η αισιοδοξία? Πρώτα στον ίδιο φιλοδοξία, σωστά το είπε. Ναι, εντάξει. Πρώτα στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θεωρεί ότι πρέπει να κλείσει οπωσδήποτε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι. Έπρεπε να έχει κλείσει από τον περασμένο Νοέμβριο. Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να πάρει το θέμα του Αιβέρ. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Όταν έχουν φάει το. Συγγνώμη για την έκφραση, το γάιδαρο. Ναι, δεν κολλάμε στην ουρά. Ναι. Και όταν η ουρά έχει αυτά που έχει ως χρήματα, όπου το κράτος ξεμένει πάλι, τι άλλο να γίνει? Βεβαίως, κύριε, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ συμφωνώ σε αυτά που έχει πει με τον ΑΔΜΙΕ. Όπως επίσης, δεν μπορεί να απολυθεί το νερό, δεν μπορεί να απολυθεί η ΕΙΔΑΠ και όλα αυτά τα δίκτυα του νερού. Συνεπώς, εδώ θα πρέπει να δούμε. Αυτά που διευκρίνησε η κυβέρνηση στην πράξη, όταν έλεγε ότι ναι, τα πάω για 99 χρόνια, αλλά δεν είναι προς πώληση. Είναι προς αξιοποίηση. Εντάξει, τώρα μπαίνει ένα άλλο ζήτημα. Είναι η αποστέρηση των βασικών κρατικών υποδομών. Δεν έτσι. Έχει το ελληνικό κράτος μετά, αφού του έφυγαν και οι τηλεπικοινωνίες από πάνω του, αφού του φεύγουν διάφορα πράγματα, τα οποία είναι εργαλεία για μια οικονομική αναθέρμανση και ανάπτυξη, δεν μπορεί να διατεθούν και τα τελευταία αποθέματα που έχουν μείνει σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή πρέπει να το καταλάβουμε. Καλά, αυτό και μπορεί εμείς να το λέμε εμείς και να συμφωνούμε μεταξύ μας, αλλά οι βαλιστές έχουν άλλα σχέδια. Άλλο πράγμα οργανισμοί, σκελετοί και θα μένει στα ντουλάπια που εξυπηρετούσαν γραφειοκρατικές, έκαναν γραφειοκρατικά ρουσφέτια. Και άλλο πράγμα τώρα... Η ενέργεια, η τηλεπικοινωνία, δηλαδή θέλει ένα μέτρο αυτά τα πράγματα. Άρα εσύ τώρα λες ότι θα παραταθεί ο χρόνος ενδεχομένως, φοβάσαι ότι δεν θα έχουμε κατάληξη μέχρι την Πέμπτη. Δεν νομίζω, ακούστε, ο Πρωθυπουργός και το κυβερνητικό επιτελείο ήδη δημιουργούν το αφήγημα, στο πούμε έτσι, της επόμενης μέρας που είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί. Μάλιστα. Είναι μια διαδικασία αναθέρμανσης οικονομίας, εκμεταλλευόμενη και την ποσοτική χαλάρωση και τα waiver και κάποια λεφτά από το ΕΣΠΑ. Και η ψυχολογία μπορεί να δημιουργηθεί. Είναι να το δούμε στην πράξη αυτό το πράγμα. Έτσι. Για το τελευταίο, αλλά τώρα, ψυχολογία... Ορίστε. Το τελευταίο, την ψυχολογία. Λοιπόν, θέλουμε και σκυρά φάρμακα. Και μια επισήμανση εκεί που δεν υποχωρούν εύκολα, τουλάχιστον όπως καταλαβαίνω εγώ, είναι στο θέμα της ασυλίας για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΑΙΠΕΒ. Mm-hmm. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι όλες αυτές οι προσδοκίες θα επαληθευτούν πρώτον και δεύτερον ότι σε αυτές τις 7.500 σελίδες με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας δεν θα ανακαλύψουμε και άλλους δράκους. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου απόψε. Πάμε να προχωρήσουμε, κυρίες και κύριοι. Επεισόδια και αποδοκιμασίες σφράγισαν εκδηλώσεις με ομιλητές κορυφαίους υπουργούς. Ο Νίκος Φίλης, ο Θοδωρής Δρίτσας και βουλευτές της συγκυβέρνησης βρέθηκαν και πάλι αντιμέτωποι με την οργή των πολιτών που ξέσπασαν πάνω τους. <Το->
Ο Υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης έγινε δεκτός με αποδοκιμασίες από δασκάλους και καθηγητές που απέκλεισαν το κτίριο στην Καλλιθέα όπου θα μιλούσε, ενώ δεν έλειψαν και οι αντεγκλήσεις μεταξύ διαδηλωτών και στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Στο λιμάνι του Βόλου, μέλη της Λαϊκής Ενότητας και του ΕΠΑΜ αποδοκίμασαν τον Υπουργό Ναυτιλίας στο Δωρή Δρίτσα και προσπάθησαν να ματαιώσουν τις εκδηλώσεις για την έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας που ξεκινά στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Λιμάνια, αεροδρομία, ρεύμα και νερό, δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό. Έσχος! Τις πλάτες μας πατήσατε τροπρόσκυρα για να ανεβείτε και οι διαδηλωτές σήκωσαν πανό και φώναζαν συνθήματα κατά του Υπουργού Ναυτιλίας. Παρατήσου τώρα αν είσαι πραγματικά δημοκράτη. Παρατήσου τι είχα μέσα σου. Εμείς πλάναμε να κατηγόταν το πρόσκυλο για να βγεις την εξουσία. Έσπος! Έσπος! Στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα υπήρξε ένταση μεταξύ του Κώστα Μπάρκα από το ΣΥΡΙΖΑ και του Βασίλη Κεγκέρογλου από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το στούντιο. Δεν σε σώνει τίποτα από τις ψευγές που λες. Δεν σε σώνει τίποτα. Μα τι θα γίνει, θα το πάρεις πίσω. Τι θα πάρεις πίσω. Θα το πάρεις πίσω. Εσύ να ντρέπεσαι. Αλλά ψέματα. Έχει ένα κείμενο να το λέει. Έχει ένα κείμενο να το λέει. Προπαγανδιστή και μπελιστή. Έχει ένα κείμενο που να το λέει! Με συγχωρείτε. Με τέτοιες αντιλήψεις δαρσίματος δεν θα συμμετάσχω σε τέτοιες συζητήσεις. Ο κύριος Κεγκέρογλου είναι υπόλογος για αυτά που λέει. Με συγχωρείτε. Ρε παιδί μου, δεν σε υποστηρίξαμε. Με συγχωρείτε. Δεν είναι προσωπικό. Γιατί προσβάλλεις εμάς τώρα. Δεν είναι προσωπικό. Εντάξει, με συγχωρείτε. Ο κύριος Κεγκέρογλου είναι υπόλογος για αυτά που λέει. Αποδοκιμασίες ακούστηκαν και στην Κάρπαθο, στο μνημόσυνο του ηρωικού σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη, που χάθηκε στο Αιγαίο στη διάρκεια αναχέτησης το 2006. Εστιάστηκαν αρχικά στο πρόσωπο του βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Δημήτρη Καμένου, τη στιγμή που πήγε να καταθέσει στεφάνι στο μνημείο που έχει στηθεί στη μνήμη του, ενώ επαναλήφθηκαν και για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Βάλια Βαγιονάκη και Δημήτρη Σιγάκη. Εκεί παρενέβη ο αδερφός του αδικοχαμένου σμιναγού, Φώτης Ηλιάκης. Σας παρακαλώ κυρία, τιμούνε τον αδερφό μου σήμερα. Πηγαίνετε εκεί που, από εκεί που ήρθατε. Εντάξει, φευγάτε από εδώ. Το προσβάλλετε τη τιμή και την τιμή. Το αφήσατε. Οι κάτοικοι του νησιού έλεγαν ότι θα είχαν επιφυλάξει ανάλογη θερμή υποδοχή σε περίπτωση που έρχονταν κάποιο κυβερνητικό στέλεχος ή υπουργός για να του εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους. Καθυστερήσεις στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων βλέπει τα τελευταία 24 ώρα το Υπουργείο Οικονομικών. Προειδοποιεί τους φορολογούμενους ότι δεν θα δοθεί παράταση πέραν της 30ης Ιουνίου, ενώ αναμένεται να επιβληθούν και τσουχτερά πρόστιμα. Να προχωρήσουν εγκαίρως τις διαδικασίες για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, καλεί το Υπουργείο Οικονομικών φορολογούμενους και λογιστές, προειδοποιώντας ότι η σχετική καταληκτική προθεσμία είναι στις 30 Ιουνίου και δεν πρόκειται να υπάρξει παράταση παρά μόνον λίγων ημερών σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα στο τάξη. Μπροστά στις καθυστερήσεις που καταγράφονται στις σχετικές διαδικασίες τις τελευταίες ημέρες, όπως ο ίδιος αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Τρίφων Αλεξιάδης δήλωσε, το Υπουργείο ζητά να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία έγκαιρα και χωρίς τη λογική της τελευταίας στιγμής που μπορεί να οδηγήσει σε ταλαιπωρίες και υπερφόρτωση του συστήματος. Χαρακτηριστικό είναι ότι έχουν υποβληθεί περίπου 1.800.000 δηλώσεις. Δηλαδή, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβληθεί 4,2 εκατομμύρια. Το Υπουργείο υπενθυμίζει μάλιστα πως για τις περιπτώσεις που οι δηλώσεις κατατίθενται εκπρόθεσμα, προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται κατά περίπτωση από 100 έως 500 ευρώ, με τσουχτερή μηνιαία προσαύξηση. Αναλυτικά, η εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος επιφέρει πρόστιμο 100 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν τηρεί βιβλία, πρόστιμο 250 ευρώ εάν ο φορολογούμενος τηρεί βιβλία με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα, πρόστιμο 500 ευρώ εάν ο φορολογούμενος στηρεί βιβλία με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα και για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου προς αύξηση 0,73% στο ποσό του φόρου που οφείλει. Να εισπράξει μέρος των απλήρωτων τελών κυκλοφορίας ανέξοδα, επιχειρεί το Υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας 2 με 3 λεπτά το λίτρο στην τιμή της βενζίνης. Οι καταναλωτές υποδέχονται μουδιασμένα το μέτρο, καθώς αναμένεται να περιορίσει περαιτέρω τις απαραίτητες μετακινήσεις για εργασία με το αυτοκίνητο ή να επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Την πληρωμή μέρους των τελών κυκλοφορίας μέσω της βενζίνης, η τιμή της οποίας θα αυξηθεί περαιτέρω μετά την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εξετάζει η κυβέρνηση, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.
Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα των τελών κυκλοφορίας, ψάχνουμε και μελετούμε οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί για πιο δίκαιη και αναλογική κατανομή των φόρων. Με τον κύριο Αλεξιάδη, στο πλαίσιο των αλλαγών που εξετάζονται για τον τρόπο φορολογίας του γιοταχή του 2017, σε ό,τι αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, ένα από τα σενάρια προβλέπει ένα τμήμα τους περίπου τα μισά να καταβάλλεται εφάπαξ και τα υπόλοιπα να πληρώνονται μέσω της τιμής της βενζίνης, η οποία θα επιβαρυνθεί με 2 ή 3 λεπτά το λίτρο. Νερό στο μήλο της εσχροκέρδειας στα καύσιμα θα ρίξει το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι τιμές της βενζίνης λόγω των τελών κυκλοφορίας. Όλα θετικά είναι για την κυβέρνηση. Υπέροχοι, μπράβο τους, θα τους ξαναψηφίσουμε. Είμαστε μαζί τους. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν πρέπει να κινείς το αυτοκίνητό σου και παντού θα έχεις να πληρώνεις. Είναι εργαλείο το ρήμα, κακά τα ψέματα. Είναι εργαλείο. Δεν μπορείς να κινηθείς κορσαδικά στην πόλη. Δεν μπορείς να κινηθείς. Στόχος, όπως είπε ο Υπουργός, είναι όσοι κάνουν μεγάλη χρήση βενζίνης να πληρώνουν περισσότερα τέλη κυκλοφορίας και όσοι κάνουν μικρότερη χρήση να πληρώνουν λιγότερα τέλη. Δίκαιο είναι. Ανάλογα τα χιλιόμετρα. Δηλαδή, όποιος κινείται πολύ, να πληρώνει κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω. Λογικό, δεν είναι. Όχι, δεν το βλέπω σωστό. Δεν το βλέπω σωστό. Δηλαδή, τι θα περιορίσουμε και την κίνηση τελικά στο τέλος. Το πρόβλημα βεβαίως είναι πως το αυτοκίνητο είναι πλέον απαραίτητο για μετακινήσεις σε εργαζόμενους και επαγγελματίες και το μόνο που θα μείνει από όλη την ιστορία αυτή είναι μόνο ότι θα πρέπει όλοι να πληρώσουμε ακόμη ένα νέο χαράτσι. Συγκέντρωση στο προάβλιο του νοσοκομείου του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου. Διαμαρτύρονται κυρίως για τις ελλείψεις προσωπικού και διεκδικούν επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση. Συγκέντρωση διαμαρτυρία στο προάβλιο του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, ενώ προχώρησαν και σε ολιγόλεπτο συμβολικό αποκλεισμό της λεωφόρου Κηφισίας. Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για τις τραγικές, όπως τις χαρακτηρίζουν, ελλείψεις προσωπικού και διεκδικούν τα δεδουλευμένα τους. Ζήτησε ο Υπουργός να βάλουμε πλάτη. Πλάτη βάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα βάζουμε ακόμα μεγαλύτερη πλάτη. Και φανταστείτε ότι οι άδειες για να δοθούν θα πέσουν εβδομάδες, εβδομάδα παραβδομάδα, δεκαήμερα. Να μπορέσει κάποιος να πάει με την οικογένειά του, έστω τουλάχιστον τα στοιχειώδη, έτσι. Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, από τις 680 θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού που αναλογούν στο νοσοκομείο, έχουν καλυφθεί μόλις 380 και σε μία νοσηλεύτρια αναλογούν 40 ασθενείς. Ένας νοσηλευτής είναι για 40 αρρώστους και στην καλύτερη περίπτωση οι 40 άρρωστοι να γίνουν 35. Όταν δεν υπάρχει εφημερία, υπάρχουν τμήματα τα οποία έχουν 40 ενεργό δύναμη, ενεργείς κλίνες δηλαδή, συν το διάδρομο των φορείων. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ανθρωπίνως, βιολογικά και ψυχικά. Έχουμε εξαντληθεί. Από τη στιγμή που είναι ένας σε 25 αρρώστους ή ένας στα μεγαλύτερα τμήματα με 40 αρρώστους, βέβαια, είναι πολύ πιθανό να κινδυνεύσει κάποιος άρρωστος. Σε περίπτωση που έχεις δηλαδή δύο έκτακτα περιστατικά να αντιμετωπίσεις, μπορεί να συμβεί και αυτό. Εκτός από τις ελλείψεις προσωπικού, διεκδικούν ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, κατάργηση του νέου νόμου για το ασφαλιστικό και ανάκτηση των μνημονιακών απολειών. Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκαν 5 οριχάλκινες πρωτομές που κοσμούσαν την υπαίθρια γλυπτοθήκη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων δίπλα στη νομική σχολή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η επιχείρηση ήταν καλά στημένη και διήρκεσε 2 νύχτες χωρίς οι δράστες να γίνουν αντιληπτοί. 5 πρωτομές από την υπαίθρια γλυπτοθήκη, το πάρκο λογοτεχνών του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο της πόλης, αφαίρεσαν άγνωστοι. Οι δράστες απέσπασαν τις οριχάλκινες πρωτομές του Κωνσταουράνη, Αγγελού Τερζάκη, Κωστή Μπαστιά, Γιώργου Θωτοκά, καθώς και την πρωτομή του Παντελή Χόρν. Πιθανότατα χρησιμοποίησαν κάποιο μηχάνημα για να ρίξουν τις βάσεις και με τροχό αφαίρεσαν τις πρωτομές. Προκαλεί εντύπωση πως κατάφεραν να μην γίνουν αντιληπτοί σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία των Αθηνών. Καθώς, σύμφωνα με εκτιμήσεις, η επιχείρηση που ήταν καλά στημένη και διήρκησε 2 νύχτες, δηλαδή στις 25 και 26 Μαΐου. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ένα καθαρά θέμα αστυνομεύσης. Η κατάσταση, ειδικά στην τριλογία, στην Πανεπιστημίου, έχει πλέον γίνει αφόρητη. Και εδώ πρέπει η ελληνική αστυνομία να αναλάβει ξεκάθαρα τις ευθύνες της. Όσον αφορά στην τύχη των πρωτομών, εκτιμάται πως κατέληξαν σε ένα από τα παράνομα χιτήρια της Αττικής. Στο παρελθόν, άγνωστοι είχαν αφαιρέσει την προύτζινη πρωτομή του Νίκου Καζαντζάκη από τον περίβολο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, ενώ την ίδια τύχη είχε και η πρωτομή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.
Παίρνουμε τα σύνορα. Ανησυχία επικρατεί στη Γαλλία μόλις 11 ημέρες πριν από την έναρξη του Euro 2016, με σειρά νέων απεργιών να έχουν εξαγγελθεί στον τομέα των μεταφορών. Απεργίες πραγματοποιούνται από σήμερα στους γαλλικούς σιδηροδρόμους, από την Πέμπτη στο μετρό της γαλλικής πρωτεύουσας, ενώ θα ακολουθήσουν και αυτές από τους πιλότους της αεροπορικής εταιρείας Air France. 11 ημέρες πριν από την έναρξη της ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του Euro 2016, οι νέες απεργίες που έχουν εξαγγελθεί στον τομέα των μεταφορών τροφοδοτούν την κυβέρνηση του Μανουέλ Βάλς με έντονη ανησυχία. Οι κοινωνικές αναταραχές αφορούν στη μεταρρύθμιση του εργασιακού νόμου, την οποία η κυβέρνηση του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με τα ποσοστά δημοφιλίας της στον ΑΔΥΡ, επιμένει να φέρει εις πέρας. Οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις συνοδεύουν αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας που κλιμακώνεται με απεργίες στους γαλλικούς σιδηροδρόμους. Από την Πέμπτη στο μετρό της γαλλικής πρωτεύουσας και σύντομα από τους πιλότους της αεροπορικής εταιρείας Air France. Επεισόδια στο περιθώριο των διαδηλώσεων, συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας, άδεια παρατήρια καυσίμων και η Επιτροπή Τουρισμού του Παρισιού και της περιφέρειας της γαλλικής πρωτεύουσας να εκπέμπει σήμα κινδύνου για τις συνέπειες αυτών των κοινωνικών γεγονότων στην εικόνα της χώρας. Από την πλευρά τους, οι πιλότοι του μεγαλύτερου συνδικάτου της Air France ψήφισαν υπέρ μιας εξαήμερης απεργίας, διαμαρτυρόμενοι για την προσεχή μείωση των αμοιβών τους. Αν και δεν έχει οριστεί ακριβής ημερομηνία, θα υπάρχει οπωσδήποτε κινητοποίηση εντός του Ιουνίου, προειδοποίησε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των πιλότων. Είμαστε η μοναδική χώρα όπου παρατηρείται αυτό το γαλλογαλλικό φαινόμενο. Να το κάνουμε ρημαδιό ακριβώς την ώρα που θέλουμε να έρθει κόσμος, δήλωσε ο βουλευτής αντιπολίτευσης Λίκ Σατέλ, ενώ ο πρόεδρος Μεντεύ της μεγαλύτερης εργοδοτικής ένωσης κατηγόρησε τους συνδικαλιστές ότι συμπεριφέρονται λίγο σαν αλήτες, σαν τρομοκράτες. Ο πρόεδρος της μεγαλύτερης γαλλικής συνδικαλιστικής συνομοσπονδίας, Φιλίπ Μαρτινές, χαρακτήρισε σκανδαλώδεις τις δηλώσεις αυτές και αναφερόμενος στο Euro του 16, έστειλε την μπάλα στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Εμείς δεν θα εμποδίσουμε τους ανθρώπους να πάνε να παρακολουθήσουν τους αγώνες, αλλά πρέπει επίσης η κυβέρνηση να θελήσει να συζητήσει. Η αστυνομία της Βραζιλίας τώρα συνεχίζει να αναζητά περισσότερους από 30 άνδρες που είναι ύποπτοι για το βιασμό μιας έφηβης στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, καθώς και για την ανάρτηση του συμβάντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έως τώρα έχουν συλληφθεί δύο 20χρονοι. Την ίδια ώρα η 16χρονη σοκάρει με τη μαρτυρία της μπροστά στην κάμερα. Dormi e acordei em um lugar totalmente diferente com um homem embaixo de mim, um em cima e dois segurando a minha mão. Várias pessoas rindo de mim e eu dopada, eu tava grogue assim. Aí eu, muitas pessoas armadas, muitos garotos rindo, falando. Μια λιωμένη φωνή 16χρονη βρήκε το κουράγιο να μιλήσει μπροστά στην κάμερα για τη φρικτή νύχτα του βιασμού της. Porque não foi só minha. Foi uma dor que foi na alma, porque também me julgaram, me culparam. Mesmo não sendo culpada, me roubaram num bem material. Η έφηβη κακοποιήθηκε από 30 άντρες μέλη συμμορίας που σύμφωνα με τη μαρτυρία της την άρκωσαν και τη βίασαν. Εν τω μεταξύ, συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές του Ρίο για τον ομαδικό βιασμό της έφηβης σε φαβέλα. Οι δράστες μάλιστα κατέγραψαν σε βίντεο το αποτρόπαιο έγκλημα και το ανήρτησαν στο διαδίκτυο. Agora, a minha convicção é que houve estupro. Tanto que houve estupro que até tá lá no vídeo, mostrando o rapaz manipulando a menina. Então o estupro está provado. O que eu quero provar agora é a extensão desse estupro. Quem praticou esse estupro? Έως τώρα έχουν συλληφθεί δύο 20χρονοι. Στους ύποπτους περιλαμβάνεται και ο αρχηγός μιας συμμορίας διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιείται στη φαβέλα, η οποία βρίσκεται στο δυτικό Ρίο. Μετά την επίθεση, στις 21 Μαΐου η κοπέλα εξαφανίστηκε και λίγες ημέρες αργότερα εμφανίστηκε εκ νέου μαζί με την οικογένειά της. Όλες αυτές τις ημέρες υπήρξαν διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις Βραζιλίας, με το πλήθος να καταδικάζει το έγκλημα και τις βιοπραγίες σε βάρος των γυναικών. Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η εκπομπή Παρεμβάσεις με τον Άκη Παυλόπουλο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.